Κύριε Μπάρκα, επειδή είδα και μια ανάρτησή σας από εσάς να ξεκινήσουμε, πιστεύετε ότι κακώς ανοίγουμε. Ανοίγουμε χωρίς σχέδιο. Αναλαμβάνουμε μεγάλο ρίσκο. Νομίζω, κύριε Παπαδόπουλο, δεν το λέω εγώ. Το λένε τα στοιχεία. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε δηλώσεις δικές μου ή σε σκέψεις δικές μου, τα στοιχεία. Θεωρώντας ότι προφανώς θα πρέπει να προστατεύσουμε τον τουρισμό, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι και ιδιοκτήτες στον τουρισμό, οι οποίοι λένε ότι δυστυχώς δεν υπάρχει ένα σχέδιο για τον τουρισμό. Ο τουρισμός αποτελεί τα προηγούμενα χρόνια το κομμάτι το αναπτυξιακό της χώρας μας, το μεγαλύτερο γρανάζι, αν θέλετε, της οικονομίας στη χώρα μας, το οποίο έχει υποστεί πολύ μεγάλες βλάβες το προηγούμενο έτος, δηλαδή, λόγω του κορονοϊού. Θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότερο προστατευμένοι. Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις όσον αφορά, αν θέλετε, το πώς μπορεί να ανοίξει ο τουρισμός για να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις. Δεν έχουμε τους εμβολιασμούς, τα πρωτόκολλα, τα τεστ, τα rapid, τους εμβολιασμούς στα νησιά, των κατοίκων με το Johnson & Johnson. Όλο αυτό δεν είναι σχέδιο. Κύριε Παυλόπουλε, επειδή έκανα και μια δεύτερη ανάρτηση, φαντάζομαι ότι την είδατε και αυτή, και θέλω να συμβαδίσω με την κυρία Κουτροκό, η οποία εμβολιάστηκε χθες. Εγώ εμβολιάστηκα πριν από λίγες μέρες, γιατί η ηλικιακή μας ομάδα τώρα άνοιξε. Οπότε εμβολιαστήκαμε. Προφανώς ο εμβολιασμός πρέπει να γίνει. Είναι σαφές ότι κανείς δεν μπορεί να φύγει από αυτή την υποχρέωση που έχει απέναντι στην προστασία όλης της κοινωνίας. Θα έπρεπε να υπάρχουν πιο σκληρά πρωτόκολλα όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο ανοίγει ο εμβολιασμός. Είδατε και εσείς την δύσκολη θέση στην οποία ήρθε ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, στη συνέντευξή του στο BBC. Εκεί αναδείχθηκαν όλες οι αδυναμίες στις οποίες έχει μπει η κυβέρνησή μας όσον αφορά τον τουρισμό. Δεν διεκδικούμε τον εμβολιασμό όλων των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στην χώρα μας ως τουρίστες. Δεν διεκδικούμε το 72 ωρών τεστ για όλους τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην χώρα μας, παρά μόνο χωρίζουμε τους τουρίστες σε χώρες και προορισμού. Νομίζω ότι θα έπρεπε να είμαστε πιο σοβαροί, ακριβώς γιατί ο τουρισμός αποτελεί το γρανάζι της οικονομίας, το σημαντικότερο γρανάζι της οικονομίας, και θα πρέπει να το υπερασπιστούμε. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί έχει γίνει μια ολόκληρη προσπάθεια και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι καθημερινά γίνονται πάνω από 100.000 εμβολιασμοί. Όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρούσε ανέφικτο το στόχο των 25.000 εμβολιασμών, ανοίγουν όλες οι ηλικιακές ομάδες. Μακάρι και συμπολίτες μας από τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες να είχαν μεγαλύτερη προσέλευση, προκειμένου οι ίδιοι να είναι ασφαλείς ακόμα περισσότερο, δεδομένου ότι τα στοιχεία είναι ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες είναι αυτές που έχουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την νόσηση και την ανάγκη να βρεθούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα. Από εκεί και πέρα ο τουρισμός ανοίγει με ένα ολόκληρο σχέδιο, το οποίο βλέπετε γίνονται COVID-free νησιά. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη προσπάθεια. Θα γίνουν, δεν γίνονται ακόμη. Γίνεται. Το έχει κατακτήσει αυτό. Εικάζουν οι κάσος. Κύριε Πλεύρη, σας τρομάζει το γεγονός μήπως δεν πετύχουμε τους στόχους και τους φετινούς, γιατί έχουμε δυστυχώς μια καθυστέρηση και ως προς τις κρατήσεις. Οι Βρετανοί μας κάνουν εντάξει, δεν είναι και πολύ. Που είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού του τουριστικού. Η χρονιά είναι μια ιδιαίτερη χρονιά, γιατί όπως ακούσατε, όχι για λόγους συνωμοσιολογίας αλλά για λόγους δημόσιας υγείας, οι περισσότερες χώρες προσπαθούν να πείσουν τους πολίτες τους και κυρίως χώροι προορισμοί ότι δεν χρειάζεται αυτήν τη χρονιά ακόμα να φύγουν από τις χώρες τους. Άρα καταλαβαίνετε και έχουμε μια αντίληψη και οι στόχοι που έχουμε βάλει είναι ρεαλιστικοί. Το πολύ σημαντικό όμως για εμάς είναι, όπως κάναμε συνολικά στη ζυγαριά μεταξύ δημόσιας υγείας και οικονομία, πάντοτε η στόχευση είναι η δημόσια υγεία. Το άνοιγμα λοιπόν γίνεται με τους καλύτερους δυνατούς όρους. Βλέπετε ότι σιγά σιγά και κάποιοι οι οποίοι φώναζαν για κάποιες διαδικασίες που ανοίγουν, βλέπουμε ότι έστω και σταθερά η μείωση η οποία γίνεται την παρακολουθούμε. Θεωρούμε ότι μέχρι το τέλος του Μαΐου, που παράλληλα οι εμβολιασμοί ήδη κινούνται πολύ περισσότερο, αλλά έχουμε και τα self-test, στην κρίσιμη περίοδο του ελληνικού τουρισμού που μπαίνουμε από τον Ιούνιο και μετά, και για το επόμενο τετράμινο, πιστεύω ότι και με την ύφεση που μπορεί να έχει το ίδιο το φαινόμενο, ότι και οι στόχοι θα επιτευχθούν και η χρονιά θα είναι μια καλύτερη και δεν θα υπάρξει κίνδυνος για την προσέγγεια. Κύριε Πλεύρη, με αφορμή την ταγωδία και την άγρια δολοφονία στα γλυκά νερά, έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Αν πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας,
προκειμένου οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στιγνοί και αδίστακτοι δολοφόνοι να μην έχουν το προνόμιο ή την προοπτική να ξαναβγούν και να επιστρέψουν στη δάση τους 15, 16, 14 χρόνια μετά. Κύριε Παυλόπουλε, πρώτα απ' όλα για να ξεκαθαρίσουμε ότι το θέμα της ισόβια αν εκτελείται όχι δεν είναι θέμα, επειδή το ακούω από πολλές φορές, νέου ή παλιού ποινικού κώδικα. Συνολικά ο ποινικός κώδικας στα τελευταία 30 χρόνια δίνει τη δυνατότητα στην πραγματικότητα να μην εκτείονται ποτέ ισόβια στη χώρα μας. Και το λέω απλά, σας τα είπε και ο κύριος Δημητρακόπουλος, τον είδα προηγουμένως, ήταν σε εσάς και είχατε ενδιαφέρουσα κουβέντα. Μόλις συμπληρωθεί ένας χρόνος που είναι είτε τα 16 είτε τα 20 χρόνια, είτε στις πολλές ισόβια σε κάποιον που έχει σκοτώσει 10, 20, 30 άτομα τα 25 χρόνια, το μόνο πράγμα που εξετάζεται είναι εάν η διαγωγή του, προσέχτε, όχι αν είναι καλή για να βγει, αν δεν είναι τόσο κακή μέσα στις φυλακές. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Εγώ, κύριε Παυλόπουλε, πάντοτε και διαχρονικά ήμουν οπαδός και θεωρείται αναχρονιστική η θέση μου, αλλά όσοι υπερασπίζονται το προοδευτικό ποινικό δίκαιο να το υπερασπίζονται και τώρα σε αυτόν τον κόσμο, ότι υπάρχουν εγκλήματα τα οποία τα ισόβια πρέπει να είναι μόνο ισόβια. Και πώς κρίνεται αυτό, όχι μόνο από τη διαγωγή, κύριε Παυλόπουλε και κύριε Κοντροκόη, αλλά και από το ίδιο το έγκλημα. Ένας ληστής, οι ληστές με το σίδερο, αυτοί που μπαίνανε στην. Θα ακούγατε και τη συζήτηση περί θανατικής ποινής. Όχι, δεν είναι η συζήτηση της θανατικής ποινής. Εγώ σας λέω μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του δικαίου που έχουμε, κύριε Παυλόπουλε. Ούτε η οπλοχρησία, ούτε οτιδήποτε. Οι λύσεις είναι στο ίδιο μας το δίκαιο. Πρέπει να υπάρχουν αδικήματα τα οποία η φύση είναι τέτοια που να δίνεται στο δικαστικό συμβούλιο η δυνατότητα να μην δώσουν οι φόρον απόλυση. Μάλιστα. Διότι είναι επικίνδυνοι. Και δυστυχώς και στη νομική σχολή που επικρατεί προοδευτική σκέψη σας λένε ότι η ποινή είναι μόνο σοφρονισμός. Κύριε Παυλόπουλε, εγώ λέω ξεκάθαρα. Για κάποια εγκλήματα υπάρχουν άνθρωποι που δεν πρέπει να δουν το φως της ημέρας. Μάλιστα. Αυτοί οι προχθεσινοί τα καθήκια, άμα τα πιάσουν, δεν με νοιάζει να τα σοφρονίσουν. Θέλω να τιμωρηθούν. Λίγα είναι αυτά τα δικήματα, αλλά εκεί η ισόβια πρέπει να είναι μόνο ισόβια. Και οι αλλαγές οι οποίες θα κάνει τώρα ο κύριος Τσιάρας το αυστηροποιούν. Πιστεύω ότι θα πάμε και στο σημείο να δίνουμε στο Δικαστικό Συμβούλιο τη δυνατότητα για κάποιες λίγες περιπτώσεις να μην μπορεί να βγει ποτέ από τις φυλακές. Κύριε Πλεύρη, επειδή αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό και που το λέτε και εσείς, που επειδή είστε νομικός, εγώ θα τολμήσω να σας ρωτήσω και για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Το ίδιο θα λέγατε και για, για νέους εγκληματίες, γιατί εγκληματίες είναι αυτοί οι άνθρωποι που σκότωσαν Ελένη το Παλούδι. Εγώ λέω, για αυτό βλέπετε είναι το γενικό πλαίσιο, υπάρχουν αδικήματα τα οποία δεν θα τα κρίνει ο νομοθέτης. Ο νομοθέτης θα κρίνει. Σας το λέω γιατί και εκείνοι γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν. Με ισόβια κάθριξη. Ο δικαστής μετά θα πρέπει να βλέπει αυτά τα πρόσωπα. Προφανώς τα ιδεχθεί εγκλήματα που είναι μετρημένα, όπως και το συγκεκριμένο που λέτε. Αυτοί οι άνθρωποι, πείτε μου, λέτε για το Παλούδι, να μην πάμε στο προθεσινό. Τι να πείτε στη μάνα και στον πατέρα της το Παλούδι. Για να ακούσουμε και τον κύριο Μπάρκα να προλάβει να το σχολιάσει αυτό. Αν μείνει έτσι το πλαίσιο και στα 16 ή στα 20 χρόνια, δηλαδή σε ηλικία οι άλλοι 40 χρονών, θα βγουν και οι γονείς αυτοί θα έχουν το παιδί τους. Και κύριε Μπάρκα, κύριε Πλεύρη, να προλάβει και ο κύριος Μπάρκα να σχολιάσει. Ναι. Αν αλλάξει η κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβάνει και τα δικήματα που έχουν τελεστεί. Μάλιστα. Δεν είναι η περίπτωση που εφαρμόζεται επικέντρωση. Κύριε Μπάρκα, τι λέτε. Άρα όλοι κύριε Πλεύρη, δεν θα προλάβει ο κύριος Μπάρκας. Μπορεί να κάνουν πραγματικά. Κύριε Πλεύρη, κύριε Μπάρκα, τι λέτε. Η πολιτική μήτρα από την οποία προέρχεται ο κύριος Πλεύρης προφανώς υπερασπίζεται την οπλοκατοχή, την θανατική ποινή. Άλλωστε τα ακούσαμε. Άλλωστε τα ακούσαμε αυτά. Και από έναν πρώην συνάδελφό του βουλευτή, όπου ήταν μαζί στο Λάος και φαντάζομαι θα είναι μαζί σε μια επόμενη κυβέρνηση. Έχει πει διάφορες σοβαρά. Ακούσατε να υπερασπίζω διάφορα... με προκατοχή, κύριε Μπάρκα. Έχει πει διάφορα πράγματα ο κύριος Πλεύρης στο παρελθόν. Δεν το είπε βέβαια, κύριε Μπάρκα. Δεν το είπα, αλλά ο κύριος Μπάρκας ακούει ό,τι θέλει. Τα ισόβια υπερασπίζομαι. Αυτά που εσείς θέλετε να βγαίνουν έξω στα 10 χρόνια. Για ένα λεπτό, κύριε Πλεύρη. Να τον ακούσετε όμως. Ελάτε, κύριε Μπάρκα. Να μην λέει διάφορα πράγματα. Ναι. Δεν είπατε για οπλοκατοχή. Ίσα-ίσα είπατε δεν μιλώ για οπλοκατοχή.
Έχει τόσο μυαλό για να καταλάβει τι είπα, όσο εκεί φτάνει. Γιατί δεν λέει ότι. Ελάτε. Απλοκατοχή. Κύριε Μπαρκά. Ισόβια, λέω. Κύριε Πλεύρη. Ναι, αλλά να τον ακούσουμε, παρακαλούμε πολύ. Εγώ κύριε Παυλόπουλε, ως πολιτικός και όχι ως νομικός, θα σας πω ότι άποψη για αυτά τα πράγματα, για τον ποινικό κώδικα της χώρας μας, πρέπει να έχουν οι καθήλων αρμόδιοι. Δηλαδή οι επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονται πάνω σε αυτά τα πράγματα και προφανώς θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι η κοινωνία προχωρά. Είχαμε έναν ποινικό κώδικα ο οποίος ίσχυε για 50 χρόνια. Κύριε Μπάρκα, αλλά το ερώτημα είναι καθαρό. Για συγκεκριμένα εγκλήματα τα οποία χαρακτηρίζει η πολιτεία, ο νόμος ή δεχθεί, πρέπει τα ισόβια να είναι ισόβια. Θα πρέπει αυτό να μας τα απαντήσουν, κύριε Παυλόπουλε, οι επιστήμονες. Τι σημαίνει να μας το απαντήσουν οι επιστήμονες? Την προσωπική σας θέση ζητάνε. Γιατί φοβόσαστε, πολιτικός ή βουλευτής? Εγώ λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε. Τι επιστήμονες μου λέτε? Βουλευτής είστε, θέλετε τα ισόβια? Κύριε Πλεύρη, οφείλετε να τον αφήσετε να απαντήσει. Αφού φοβάται. Κύριε Πλεύρη, οφείλετε να τον αφήσετε να απαντήσει. Ορίστε, κύριε Μπάρκα, έχετε προσωπική θέση. Εγώ λοιπόν, κύριε Παυλόπουλε, θα σας πω ότι ως νέος μπαμπάς μιας 16μηνης κόρης, η εικόνα, η προχθεσινή, ήταν κάτι η οποία με επηρέασε πάρα πολύ. Με επηρέασε πραγματικά πάρα πολύ για το ιδιαχθές αυτό έγκλημα και με επηρεάζουν πάρα πολύ και ψυχολογικά και όπως θέλετε πείτε το, τέτοιου είδους εγκλήματα. Παρ' όλα αυτά δεν θα μπω στη διαδικασία να βάλω το ψυχολογικό μου βάρος σε τέτοιου είδους ζητήματα. Θα πρέπει οι επιστήμονες να μας πούνε, να μας προτείνουν, αν θέλετε, τι πρέπει να συμβαίνουν σε τέτοιου είδους εγκλήματα. Είναι πάρα πολύ απλό. Διότι δεν μπορώ να φοράω κάθε φορά ένα διαφορετικό καπέλο. Με επηρεάζει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Πάρα πολύ. Όμως πρέπει ένας δικαστής, ένας εισαγγελέας, οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν τέτοιου είδους ζητήματα καθημερινά, έρχονται σε επαφή με τέτοιου είδους ζητήματα καθημερινά, να προτείνουν και σε εμάς, γνωρίζοντας οι ίδιοι το τι συμβαίνει, να προτείνουν και στους πολιτικούς ότι για τέτοιου είδους ζητήματα και τέτοιου είδους πράξεις θα πρέπει να συμβαίνει το ανάλογο. Αυτή είναι η άποψη. Σας καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παυλόπουλε, οι βουλευτές εκλεγόμαστε για να ψηφίζουμε νόμους. Όχι για να το παίζουμε πόντι πιλάτη. Οι βουλευτές ψηφίζουν τους νόμους. Και αν ένας κρίνεται εξαιδίων τα αλούτρια. Μην κρίνεται εξαιδίων τα αλούτρια, κύριε Πλεύρη. Τα ισόβια να είναι ισόβια. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στον κύριο. Καλημέρα σας, κύριε. Στον κύριο Μπάρκα.